Λοιπόν, μάλιστα, το βήμα τη Κυριακή. Επιμένει με τι υποκλοπέ, αλλά από την ανάποδη τώρα. Λοιπόν, αποκάλυψη μη πρώτη. Κοντζιά Καμένο Πιτσιόρλα, τρει υπουργοί που άκουγε η ΕΠ επί σύριζα, ο χορό των υποκλοπών την περίοδο 2015-2019. Αποκάλυψη 2. Χαμόγελο του παιδιού. Ο ιδρυτή ζει σε μεζονέτα 500 τετραγωνικά μέτρα τη δομή. Και δεν διατσαβούσογλου η δύσκολη σχέση του Κερκυραίου για τον Νίκο Δένδια, για τη σου. Με τον γιο του Λοχία και φυσικά, Εύα Καλή, η έκτοτη Βασίλισσα. Στην καθημερινή μετασυσμή στην Αθήνα από το Κατάργαat, το σκάνδαλο προκαλεί ανατροπές στο τρίγωνο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Συνέντευξη μάμογλου στην εφημερίδα, κυρίε και κύριοι, ο Ερντογάν νομίζει ότι ο νόμο λειτουργεί μόνο υπέρ του. Και ακίνητα γιατί παραμένουν 750.000 διαμερίσματα κλειστά. Και το χτύπημα της, εφημερίδα. εφημερίδας με εικόνα ο κυβερνήτης που έγραψε 218 ημέρες στη θάλασσα. Εμπλό με τη φρεγάτα Θεμιστοκλής. Είναι από αυτές τις νύχτες και τις μέρες που τις θυμόμαστε. Πάμε. Και ωραία φωτογραφία και ωραίο μήνυμα. Λοιπόν, κυριακάτε και δημοκρατία. Οι υποκλοπέ, πάτσε και σπυράκι έφεραν σαν διέξοδο τον Κυριακό Μητσοτάκη. Πνίγεται στα σκάνδαλα, λέει η Δημοκρατία. Και Καϊλή Γκέιτ, το γρήγορο τέλο μια πολιτική φούσκα και η κρυφή στρατιωτική απειλή του Ερντογάν σε Λίμνο και Λέσβο. Εδώ ακριβώ κάτω και έχει μάλιστα και χάρτη. Ελεύθερο τύπο. Η τακτική του Μαξίμου και η στροφή του Πασόκ προ τον ΣΥΡΙΖΑ. Μητσοτάκη ή Τσίπρανδρουλάκη, το δίλημα τη κάλπη το Qatar και τα χρυσοφόρα λόμπι, η μαφία των Βρυξελών και γιγαντομαχία στον τελικό του Μουντιάλ, το όνειρο του Μέση, το πάθος του Εμπαπέ. Λοιπόν, για πάμε και στην αιστεία της Κυριακή. Εδώ είμαστε. Και έχει πρώτο θέμα το ενεργειακό. Η Κομισιόν ζητά εξηγήσει για χιλιάδε απευθεία αναθέσει. Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών με αίτημα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον αέρα 5 νόμοι τη περιοδου 1922 και κατά παρέκκληση προμήθεια και έργα στη ΔΕΗ. Το πρώτο θέμα τη αιστεία. Και φυσικά η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει να είναι και τίμια το βασικό άρθρο τη εφημερίδα. Στην κόντρα, τρικυμία σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία από τι αμαρτίε τη ΕΔΑ. Το σκάνδαλο Κατάρα αλλάζεται στι ισορροπίε στον δρόμο προ τι κάλπε. Κακλαμάνης, ο Νικήτα και η χαμένη τιμή τη δεξιά παράταξη. Και υποκλοπέ, η παρακολούθηση Κίρτσου και Τέλογλου. Επιβεβαιώνει την εμπλοκή τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σε όλο το σκάνδαλο. Για πάμε και στην αυγή τη Κυριακή. Το τραγικό φινάλ ενό επικίνδυνου πρωθυπουργού. Με εντολή Μητσοτάκη στήθηκε ο παρακρατικό μηχανισμό από Ιππ και Πρεντέιτορ. Το πρώτο θέμα τη εφημερίδα. Και Κατάρ Γκέιτ ο δεύτερο θάνατο των εργατών του Κατάρ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναφέρεται βέβαια στο μεγάλο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τη Βρυξέλλε και το τρίγωνο Κατάρ και Μαρόκο. Στην ντοκουμέντο. Προστασία του Γιάκου στους κοριούς της ΕΕΠ παρεμποδίστηκε η έρευνα στην Κοσμοτέ με τηλεφωνική γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Η ΑΔΕ σώζει την τιμή της δημοκρατίας και την νομιμότητα. Η δικαιοσύνη παραβλέπει εμφανή στοιχεία και συγκαλύπτει το σκάνδαλο. Βρέθηκαν οι αποδείξεις παρακολούθησης για τον Τάσο Τέλογλου και τον Γιώργο Κίρτσο, επικίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια. Σε εισαγωγικά ότι είχαν χαρακτηριστεί οι δύο. Που παρακολουθούνταν σύμφωνα <συμφωνικά> με τα όσα είδαμε και από το Euroactive και από το ντοκουμέντο, ότι είχαν χαρακτηριστεί επικίνδυνοι. Και ο λαβύρινθο με το ευρωπαϊκό χρήμα και τι μη κυβερνητικέ οργανώσει τη οικογένεια Καϊλή. Πανικό στο Μαξίμου για την άρση ασυλέ τη Σπυράκη. Βού, για πάμε και στο Μπαμ στο ρεπορτάζ. Μπουρλό των Σου για τα μάτια τη Εύα. Ποια ονόματα δίνει ο σύζυγο τη Καλή, Φραντζέσκο Τζόρτζι και. Οργή Μητσοτάκη για την Μαρία Σπυράκη και εσήγησε για πάντα η φωνή που δονούσε όλα τα γήπεδα Γιάννης Διακογιάννης. Στο παρόν. Ανατροπές φέρνει το σκάνδαλο. Πιο κοντά και Ανδρουλα... Τσίπρας και Ανδρουλάκης. Φόβοι για τη συνταγματική στις εκλογές. Τα φόπλα σενάρια για Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Πασόκ. Λοιπόν, για πάμε και στο πρώτο θέμα. Italian Job με λίγο αλλά γκρέκα. Αυτό ήταν και η ληστεία, αλλά, αλλά ιταλικά. Ποια ήταν εκείνη, πώ ήταν ο τίτλο, ε? ε. Λοιπόν, ποιοι του κάρφωσαν στι Βρυξέλλε και πώ έπιασαν οι μυστικέ υπηρεσίε πάνω από 1,5 δι ετησίω στοιχίζει το λόμπινγκ στην Ευρώπη σε ιδιώτε και κράτη. 12.000 εταιρείε με 20.000 λομπίστε δουλεύουν στι Βρυξέλλε το πρώτο θέμα τη εφημερίδα και στην Κύπρο λέει ψηφίζουν αρχιεπίσκοπο ρωσόφιλο ή πατριαρχικό. Μάλιστα. Στη Real, στο στόχαστρο η εταιρεία στη Skyli, εκτεταμένη έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τις δραστηριότητες και την περιουσία της στην Ελλάδα. Γιατί ο Ερντογάν εκτοξεύει πυράβλους στη γωνία ο Τούρκος Πρόεδρος μετά την παρέμβαση της Αιγύπτου για τις θαλάσσιες ζώνες. Και ο θησαυρό της Πρεσβυτέρας, κοσμήματα αξία άνω το, των 500.000 ευρώ εντόπισε η οικονομική αστυνομία στο διαμέρισμα που διέμειναν ο πατήρ Αντώνιος και η σύζυγός του. Και έφερε και στον κολονό δύο νέοι μαστροποί στο κύκλωμα του μύχου. Πάμε Βόρεια Ελλάδα, πάμε στην Μακεδονία τη Κυριακή. Τρία γήπεδα, τα εξή: δύο, μάλλον ένα, ίσω κανένα είναι το πρώτο θέμα. Προοπτικέ και δυσκολίε για τα νέα σπίτια των Πάου Κάρι και Ερακλή, που βρίσκονται υποθέσει. Ανοίγει μεγάλο φάκελο εδώ η εφημερίδα. Και φυσικά για τα γήπεδα των ποδοσφαιρικών ομάδων στην Θεσσαλονίκη, με, πρώτο, με πρώτο τον Πάοκ. Και υπόθεση Ευακαλή, σκληρό πολιτικό ροκ με φώτο το Κατάρ Γκέιτ. Έργα και ημέρε τη οικογένεια Καλή, με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη. Και τύπο Θεσσαλονίκη. Ελήψεις στα φαρμακεία εν μέσω έξαρση λοιμόξεων, αγώνα δρόμου από φαρμακείο σε φαρμακείο, ενώ η χώρα βράζει από υγιεινέ λιώσει. Αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται φαρμακοποιοί και ασθενεί, λέει στην εφημερίδα ο πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη, ο κ. Ευγενίδης. και ο Δήμο Θεσσαλονίκη στρώνει χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε ευάλωτου. Μάλιστα. <Ρι αλήθεια>